είμαι έτσι φαινομένη, είμαι... Και όλα αυτά προέκυψαν από το πόνο μου, τον οποίο δεν ξέρω πώς πρέπει να τον βγάλω, γιατί έχω και ένα άλλο παιδί το οποίο δεν θέλω να με βλέπει να αργοπεθαίνω. Γιατί εγώ και ο πατέρας της αργοπεθαίνουμε. Η μητέρα της 19χρονης Στέλλας Μούσχου, που έχασε τη ζωή της μαζί με το 19χρονο Γιάννη στη διπλή τραγωδία στα Κουνουπιδιανά Χανίων το 2017, απευθύνει συγκλονιστική έκκληση μιλώντας στην Κρήτη TV. Εμένα, ας πούμε, δεν με τρομάζει πλέον ο θάνατος, γιατί σκέφτομαι ότι okay, θα πεθάνω και θα δω και το άλλο μου το παιδί. Αργοπεθαίνει, δηλαδή μια οικογένεια αργοπεθαίνει από πίσω. Ωστόσο, ούτε τη δικαιοσύνη νοιάζει αυτό. Ο αγώνας που δίνει όλα αυτά τα χρόνια η ίδια και η οικογένειά της είναι διπλός. Τόσο για την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού που θέρισε κυριολεκτικά τους δύο φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, όσο και για την υλοποίηση των έργων για τα οποία έχουν δεσμευτεί οι φορείς του νησιού για να σταματήσουν να χάνονται ζωές στο δρόμο Καρμανιόλα. Δεν ζητάμε εκδίκηση από τη δικαιοσύνη, ισόβια ή να τους κλείσουν φυλακή. Αλλά ζητάμε μια δικαιοσύνη που να λειτουργεί και να αποτρέπει αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές που παράγουν τόσο πόνο και τόσο αίμα. Πριν από λίγες μόλις ημέρες όμως, άλλος ένας μοτοσυκλετιστής βρήκε φρικτό θάνατο στο ίδιο σημείο, ξεσηκώνοντας το θρήνο και την οργή. Σηματοδοτεί και λέει: κάντε ό,τι θέλετε στον δρόμο, σκοτώστε ανθρώπους και δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Δεν θα γινότανε, όπως δεν θα σκοτωνόταν και τα δικά μας τα παιδιά, εάν υπήρχε ένας κυκλικός κόμβος, ο οποίος να ανακόπτει την ταχύτητα των οχημάτων. Ατιμορρησία είναι το αποτέλεσμα του οδυνηρού Γολγοθά που περιμένει τις οικογένειες των θυμάτων της ασφάλτου που αναζητούν μάταια δικαίωση στη μνήμη των νεκρών τους. Χρειάζονται έως και 5 χρόνια για να ξεκινήσει η εκδίκαση σε πρώτο βαθμό μιας υπόθεσης, έως και 13 χρόνια για να πέσει η αυλαία μιας εξίσου επώδυνης δικαστικής μάχης. Μιας μάχης που σε κάθε βήμα της ξυπνά τον πόνο, την απώλεια και το θρήνο. Η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης δημιουργεί διάφορα ζητήματα και κοινωνικής και ψυχολογικής φύσεως. Ο γιος μου σκοτώθηκε το 2005 πάνω σε μια παράνομη διαφημιστική πινακίδα. Βγήκε τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από 13 χρόνια. Πήγα 33 φορές στα δικαστήρια. 33 φορές παραβρέθηκα στο δικαστήριο. Πέρα το κόστος, πέρα το ψυχοφθόρο, 13 χρόνια ζούσα σε τετακτά διαστήματα το θάνατο, την απώλεια του παιδιού μου. Στόχος των οικογενειών των θυμάτων είναι να μην χαθούν άλλες ζωές στην άσφαλτο. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων να στείλουν ηχηρό μήνυμα σε όσους παρανομούν πως κάθε τροχαίο έγκλημα έχει συνέπειες. Στους ανθρώπους, τους δολοφόνους, γιατί είναι δολοφόνοι όταν πέφτουν με 130 πάνω σε δύο παιδιά και τα σκοτώνουν, έτσι. Γιατί όταν υπάρχει πινακίδα που λέει 40 χιλιόμετρα και τρέχει με 130 ο άλλος, για μένα είναι δολοφόνος. Ωστόσο, δεν πρόκειται να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος. Η τραγωδία με τους δύο φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης που παρασύρθηκαν από γιο ταχύ, το οποίο τους θέρισε με ταχύτητα 127 χιλιόμετρων σε ένα δρόμο με οριοταχύτητα στα 40 χιλιόμετρα, αναβλήθηκε πρόσφατα για τρίτη φορά και αναμένεται να εξεταστεί από το δικαστήριο το Μάρτιο του 2022. Οι συνθήκες αυτές και οι συνεχείς αναβολές εντείνουν το αίσθημα της ατιμωρησίας και παρατείνουν την απραξία του κράτους και των αρμόδιων φορέων στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, όπως επισημαίνουν οι οικογένειες των θυμάτων.